Συζητάμε στον απόϊχο της χθεσινής συζήτησης στο επίπεδο αρχηγών για την ανίποτη μεγάλη καταστροφή, για τις καμένες περιοχές, πραγματικά εγκληματική. Εγκληματική λόγω ανυπαρξίας ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας από κράτος και κυβέρνηση, όχι σε κάποιο απομακρυσμένο δάσος, αλλά ακόμα και στην καρδιά της Αθήνας. Ανεξέλεκτες καταστροφικές Περκαγιές, στη Βαρυμπόμπη, Αγιο Στέφανο, Βόρεια Εύβοια, 9 μέρες και εγώ ήταν αβοήθητη, Ηλία, Λακωνία, Αρκαδία, Βίλια και ούτω καθεξής. Έγκλημα κατά συρροή σε βάρος του περιβάλλοντος, της ζωής και της περιουσίας του λαού. Γι' αυτό είναι πρόκληση και θράσος η κυβερνητική θριαμβολογία ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Τελικά, αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν η γη γίνεται εμπόρευμα και ο χωρικός σχεδιασμός έχει ως κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος. Λειτουργούν σαν έφλεκτη ύλη και την πυρπολούν οι δικές σας πολιτικές εγκατάλειψης της πρόληψης, ανάπτυξης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων. Κατά τ' άλλα, όλα τα φορτώνεται στην κλιματική αλλαγή ως βολικό καταφύγιο και άλοθη για να κρύψετε τις βαριές σας ευθύνες διαχρονικά και τα τεράστια κενά και λήψεις, την υποστελέχωση και ανεπάρκεια σε μέσα και υποδομές. Φυσικά η σημερινή κυβέρνηση είναι αυτουργός στο διαρκές έγκλημα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, της λαϊκής περιουσίας και απειλής της ανθρώπινης ζωής, που βαραίνει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ. Ταυτόχρονα, μαζί με τις δασικές και αγροτικές εκτάσεις, τα ζώα και τα μελίσια, τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών έγιναν στάχτη και οι κυβερνητικές μεγαλοστομίες περί ετοιμότητας, ενώ συνεχίζει την ίδια δασοκτόνα πολιτική που εφαρμόζεται δεκαετίες τώρα από όλες τις αστικές κυβερνήσεις, αντιμετωπίζοντας τα δάση ως εμπόρευμα και πεδία κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους στη λογική κόστους-οφέλους. Και αυτά είναι γνωστά στον απλό κόσμο. Και ας μην ξέρουν τις λεπτομέρειες. Μην νομίζετε λοιπόν ότι τους κοροϊδεύετε. Ξέρουν, βλέπουν ότι η επιχειρηματική όμιλη, το κατασκευαστικό κεφάλαιο, κερδοφορεί από την αλλαγή χρήσης γης. Αφού δασικά οικοσυστήματα μετά την καταστροφή τους από εμπρισμό μετατρέπονται κυρίως σε βιομηχανίες, τουριστικές επιχειρήσεις, κατοικίες, βίλες, εκτός σχεδίου δόμηση, αξιοποιώντας τη δασική νομοθεσία που ψηφίζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις για να τους εξυπηρετήσουν, αλλά και τις δασικές πυρκαγιές ως εργαλείο αλλαγής χρήσης τους. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών όξινε η πολιτική επιλογή όλων των αστικών κυβερνήσεων της αντιεπιστημονικής διάσπασης της ενίας διαχείρισης των δασών. Ο διαχωρισμός πρόληψης από καταστολή. Οξύνεται επίσης από την ανύπαρκτη χρηματοδότηση για τη διαχείριση προστασία και ιδιαίτερα την αντιπυρική προστασία, όταν ανεπαρκή και επαπελαιωμένο εξοπλισμό υπάρχει, αλλά και από την αναποτελεσματική οργάνωση και καταστολή των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι στο συγκλονιστικό συλλαλητήριο των πυρόπληκτων χωριών στη Βόρεια Εύβοια κατήγγειλαν καθαρά και ξάστερα ότι όσα χωριά και σπίτια σώθηκαν οφείλεται ότι πάλεψαν μόνοι τους με την πύρινη λέλαπα για 9 μέρες απειθαρχώντας στις οδηγίες για εκένωση, με τη λαϊκή πρωτοβουλία και αλληλεγγύη να λάμπει μπροστά στη γύμνια του κρατικού μηχανισμού που και πάλι δεν ήταν σε θέση να τους προστατεύσει. Τα συνθήματά τους έδιναν το στίγμα των διεκδικήσεων για μέτρα που θα καλύπτουν το 100% στις ζημιές, για έργα αντιπλημμυρικά, για την προστασία του περιβάλλοντος από τις business και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τι φώναζαν? Δώστε λεφτά για πυροσβεστικά και όχι για αεροπλάνα πολεμικά. Αποζημιώσεις και αντιπλημμυρικά, όχι στις business μετά τη φωτιά. Καήκανε τα δάση και οι κόποι μας, αγώνας για να ζήσουμε στον τόπο μας. Ο λαός απαιτεί
πλήρη αποζημίωση. Για να κερδοφορούν στις πλάτες τις δικές μας, αφήνουν απροστάτευτες μέχρι και τις ζωές μας. Ήταν μερικά από όσα έγραφαν στα πανό. Μάλιστα, διακομωδούσαν με το σύνθημα «Μήνυμα 112. Δέντρα, εκενώστε τη Βόρεια Εύβοια, έρχονται οι επενδυτές». Και βέβαια ξεκαθάριζαν ότι με αποφασιστικότητα παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ούτε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας. Τα αναφέρω και τα περιγράφω γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την πλειοψηφία τους, δεν πρόβαλαν το συλλαλητήριο και τα αιτήματα στη στροφιλιά, όπως ούτε και άλλων καμένων περιοχών. Αυτά λογοκρίνονται για να μην επηρεάζεται ο λαός από τις αλήθειες και τις αγωνιστικές δράσεις και διαθέσεις. Οι αποζημιώσεις λοιπόν που ανακοινώθηκαν δεν απαρκούν ούτε για ζήτο. Κι όμως για να ξαναφτιαχτεί ένα δάσος, το οξυγόνο μας θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Συνεπώς χρειάζεται εξασφάλιση δουλειάς για αυτούς που ζουν και το προστατεύουν μέσα από τη δουλειά τους, όπως είναι οι ερητινοκαλλιέργητες. Και σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 και το ακατάσχετο που αφορά χρήματα που χρωστά το κράτος στους ερητινοκαλλιέργητες για επιδότηση της περσινής παραγωγής ή και προηγουμένων ετών, είναι απαράδεκτο να υπάρχει όριο στο ακατάσχετο. Όλο το ποσό πρέπει να είναι ακατάσχετο και να δοθεί άμεσα. Είναι τα δεδουλευμένα τους. Για το 2021, που καταστράφηκε όλη η παραγωγή ερητίνης, πρέπει να δοθεί η τιμή πώλησης μαζί με την τιμή επιδότησης και τα ένσημα. Δηλαδή να πληρωθεί το σύνολό τους το 2021 για να μπορούν να επιβιώσουν. Δεν έχουν αποταμιεύσεις. Είναι πλήρως κατεστραμμένοι, χωρίς να φταίνε. Αλλά και οι χτεσινές υποσχέσεις του Πρωθυπουργού στους ρητονοκαλλιεργητές για κοινοφελή εργασία των 560 ευρώ το μήνα σημαίνει ότι τους καταδικάζει να μην μπορούν να επιβιώσουν και να συντηρήσουν τις οικογένειές τους, ούτε να μπορέσουν να ξαναστήσουν τα σπίτια τους, κάνοντας τάχτη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Ή ακόμα, ένα σπίτι μιας λαϊκής οικογένειας που έγινε στάχτη, χρειάστηκαν κόποι, θυσίες, στερήσεις ολόκληρης ζωής και μερικές φορές δύο και τριών γενιών. Πληγέντες άσταγοι από τον Ιαννό από Καρδίτσα περιγράφουν ότι πήραν αποζημίωση το 70% των ζημιών και οι μικροεπαγγελματίες το 55%. Τα μισά σπίτια που κρίθηκαν ακατάλληλα δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα, δηλαδή είναι άστεγοι. Ή με τις ελιές και άλλα καρποφορά δέντρα αρχίζουν να δίνουν εισόδημα συνήθως μετά από 4-5 χρόνια και τώρα όλα αυτά έχουν γίνει στάχτη. Αυτά που δίνεται είναι κοροϊδία πάνω στα ποκαίδια. Τα άρθρα 10 και 12 χορηγούν ορισμένες προκαταβολές που θα συμψηφιστούν με τις αποζημιώσεις που θα υπολογιστούν μετά από κατάθεση φακέλου, που όμως θα επιβαρύνεται και με έξοδα σε λογιστές. Αυτό σημαίνει πρακτικά για τους αγρότες ότι οι απώλειες σε ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο θα αποζημιωθούν με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, με τους γνωστούς κόφτες που έχουν ως προαπαιτούμενο την καταβολή των υπέρογκων ασφαλίστρων. Και βεβαίως ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει τις ζημιές σε φυτική παραγωγή και κεφάλαιο από φωτιές, ενώ σε κτηνοτροφική παραγωγή και μελισσοκομεία προβλέπονται πολλές εξαιρέσεις. Ενώ η αποζημίωση είναι το 80% της ασφαλιστικής αξίας. Οι ζημιές φυτικής παραγωγής και ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου θα αποζημιωθούν από τον κανονισμό των πρώην ΨΕΑ, που πετσοκόβει τις αποζημιώσεις και δεν αποζημιώνονται τρακτέρ, φρέζες, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δηλαδή κινητός εξοπλισμός. Επίσης, είναι απαράδεκτος ο ισχύον κόφτης 50% στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που είναι πολλοί αγρότες στην περιοχή, δηλαδή
Τα ψίχουλα βρίσκονται πολύ πίσω από τις ανάγκες για την πραγματική αποκατάσταση των πληγιόντεων. Με τι εισόδημα θα παραμείνει ο αγρότης στον τόπο του? Με 10 ευρώ το χρόνο ανά δέντρο, που με αυτό το ποσό θα πρέπει να ζήσει και να περιποιείται τα δέντρα του? Το κυριότερο όμως, δεν παίρνονται ουσιαστικά μέτρα πρόληψης για να μην επαναληφθεί τέτοια τεράστια καταστροφή. Μπορεί να υποστηρίζετε ότι δεν χάθηκαν ζωές, όμως είναι επί ξύλου κρεμάμενοι και δεν πιστεύουν αυτά που υπόσχεστε. Αυτός είναι ο λόγος που στα ψηφίσματά τους, που περιγράφουν τα αιτήματά τους, συμπληρώνονται ότι τα διεκδικούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Εξάλλου, στις αλλαγές και τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση και μας εγκαλεί να βγάλουμε συμπεράσματα, προβάλλει την ατομική ευθύνη για καθάρισμα και την ιδιωτική ασφάλιση της λαϊκής περιουσίας στους καρχαρίες των ασφαλιστικών εταιριών, λες και περισσεύουν από το λαϊκό εισόδημα για ασφάλιστρα. Όταν το αστικό κράτος αφήνει τη δημόσια δασική περιουσία χωρίς στοιχειώδη πρόληψη και προστασία και ευθύνεται για τις φωτιές. Στη δασική υπηρεσία, οι κενές θέσεις μόνιμου και ειδικευόμενου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού είναι 70% των αναγκών. Η χρηματοδότηση σχεδόν ανύπαρκτη. Στην πυροσβεστική, τα μέσα καταστολής είναι περίπου το 1/3 των αναγκών και λήψεις σε μόνιμο προσωπικό μεγάλες. Συνεπώς, φαίνεται ποιος έχει την ευθύνη. Αλλά και η αντιπαράθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής της αστικής εξουσίας. Όμως η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και αυτής του ΣΥΡΙΖΑ στο περιβάλλον είναι η μία συνέχεια της άλλης. Και οι δυο είσαστε συνυπεύθυνοι, υλοποιείτε και στηρίζετε τη στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης στην πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διεθνείς συμφωνίες, τη μετά το 2020 δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας τη συνδυασμένη και αποτελεσματικότερη ένταξη των δασών στις μονοπωλιακές ανάγκες. Εξειδικεύεται και εφαρμόζεται τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις που αντιμετωπίζουν το περιβάλλον, τα δάση ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης. Αυτό εξυπηρετεί ο νόμος για τον εξυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που εξασφαλίζει νέα πεδία κερδοφορίας στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια, η εφεύρεση των αστικών πυκνώσεων, ο νόμος για τις ειδικές μορφές τουρισμού και την τουριστική ανάπτυξη. Προωθείται και εμπλουτίζεται το νομικό πλαίσιο για το περιβάλλον, ακολουθώντας τις οδηγίες του μεγάλου κεφαλαίου, του ΣΕΒ, των τραπεζών, υποτάσσοντας ακόμα περισσότερο το περιβάλλον στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Υλοποιείται τους δασικούς χάρτες που αποτελούν κυρίαρχη κερδοφόρα επιδίωξη των μονοπωλιακών ομίλων, του ΣΕΒ, των τραπεζών, για να διαμορφωθεί καθαρό τοπίο που θα επιταχύνει τα εκμεταλλευτικά τους σχέδια, διευκολύνοντας τη συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια. Γι' αυτό τα μέτρα σας υπολείπονται πάρα πολύ από τα ψηφίσματα των σωματείων και των επιτροπών των πληγέντων. Η φωτιά κατέκαψε τον τόπο τους. Δεν έκαμψε όμως την αποφασιστικότητά τους να αγωνιστούν για να παραμείνουν στον τόπο τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα είναι μαζί τους και μπροστά, όπως έκανε και στις δύσκολες στιγμές με εκατοντάδες εθελοντές, μέλη και φίλοι του κόμματος που ήταν στην κατάσβεση πυρκαγιών σε όλες τις εστίες της χώρας. Ταυτόχρονα λέμε καθαρά ότι κάθε πυρκαγιά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο της εργατικής εξουσίας που εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό προϋποθέσεις, την ενίσχυση των αρμοδίων υπηρεσιών σε χρήμα, προσωπικό, υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο θα είναι δυνατή η ολοκληρωμένη διαχείριση, η συνολική προστασία και ανόρθωση των δασικών οικοσυστημάτων από κάθε κίνδυνο και τις δασικές
πυρκαγιές που απαιτεί μέσο, μακροπρόθεσμο, επιστημονικό σχεδιασμό και νέο σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό σε επιστημονική βάση, με κύριο βάρος την πρόληψη και την ειδική διαχείριση της δασικής βλάστησης και την οργάνωση των επίγειων δυνάμεων. Αυτό γίνεται από μια δασική υπηρεσία με διαφορετική δομή, οργάνωση, προσωπικό, μέσα, οικονομικούς πόρους και με νομικό και θεσμικό πλαίσιο υπέρ του λαού. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά για την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος των δασών. Αυτή η προοπτική κρίνεται και από τους σημερινούς αγώνες για όλες τις λαϊκές ανάγκες. Δεν μπορεί να υπάρξει προστασία της ζωής, εξασφάλιση σύγχρονης και φτηνής κατοικίας, της ανάγκης για δουλειά, διακοπές, υγεία, πρόνοια, παιδεία, ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υδάτινων πόρων, που να ωφελεί ταυτόχρονα το λαό και τα μονοπόλια.